Μωράκια, είμαι ο Greek Zen της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Σήμερα βέβαια θα κάνουμε unboxing αυτό εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είναι η νέα GoPro, είναι η Hero 10, είναι όλα αυτά που θέλουμε, αλλά είναι και όλα αυτά που δεν έχει και θέλουμε. Δεν έχει καμία σημασία, είναι η καινούργια μου κάμερα, είναι αυτή που πήρα χτες, κυκλοφόρησε πριν από 1,5 εβδομάδα νομίζω. Την αγόρασα στα 5,49 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πάνω στην τιμή. Είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία όπως βλέπετε και εντάχει θα σας πω αυτά που λέει επάνω. Έχει το HyperSmooth 4 όπου ουσιαστικά λένε πως είναι μία από τις καλύτερες τεχνολογίες σταθεροποίησης εικόνας που έχει action camera αυτή τη στιγμή στην αγορά. Τραβάει φωτογραφίες στα 23 megapixel, τραβάει βίντεο 5,3K στα 60 frames per second, όπως επίσης τραβάει βίντεο 4K στα 160 frames per second και αν θυμάμαι καλά τραβάει και 1080p στα 240 frames per second. Επίσης είναι διάβροχη στα 10 μέτρα και έχει μέσα τον καινούριο επεξεργαστή που έχει βγάλει η GoPro, τον GP2, ο οποίος και καλά κάνει λίγο πιο ομαλή και πιο εύκολη τη χρήση της κάμερας. Κατά τα άλλα η συσκευασία όπως βλέπετε είναι αυτή εδώ πέρα, δεν έχει κάτι άλλο. Μας δείχνει εδώ επίσης ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Quick για να συνδέουμε την κάμερα με το κινητό. Μπορούμε να τη βρούμε στο App Store της Apple, στο Google Play Store, όπως επίσης είναι διαθέσιμη και στο App Gallery της Huawei. Έχουμε δηλαδή όλες τις επιλογές για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε. Αυτό εδώ πέρα θα πάω εγώ τώρα να σας το ανοίξω. Το ανοίγουμε εδώ από κάτω. Έχει απλά αυτήν εδώ πέρα την ταινία που την τραβάμε. Βγαίνει εκτός και είναι αυτό. Μέσα εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, δείχνει ότι είναι η κάμερα, μία μπαταρία, το καλώδιο το οποίο δεν ξέρω αν είναι USB-C σε USB-C, η θήκη που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως να τα ανοίξουμε όλα για να έχουμε ακριβώς εικόνα του τι είναι και τι δεν είναι. Άρα λοιπόν, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε από μέσα. Και τι λέει εδώ, your camera must be updated before you can use it. Install the GoPro Quick App on your phone, make sure you have... Ωραία. Άρα μας λέει ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε την κάμερα πριν τη χρησιμοποιήσουμε, να εγκαταστήσουμε το GoPro Quick App στο τηλέφωνό μας, να βεβαιωθούμε ότι έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ και μετά να ανοίξουμε την κάμερα από το κουμπί που ανοίγει και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες χρήσης. Αυτό. Και μέσα εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το καλώδιο όπως βλέπετε, που είναι ένα καλώδιο USB-C σε κανονικό USB. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι για κράνος, γιατί εδώ από κάτω έχει την επιφάνεια αυτή που κολλάει. Okay. Έχει επίσης αυτό εδώ πέρα που είναι η βίδα, η μπαταρία, οι γνωστές μπαταρίες της GoPro, οι οποίες είναι οι μικρές. Θα σας πω μετά για την μπαταρία το τι ακριβώς ισχύει, όπως επίσης έχουμε και αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, το οποίο μπαίνει εδώ για να μπορούμε να δένουμε την κάμερα. Τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς μπαίνει, γιατί πρώτη φορά παίρνω GoPro, και αυτό το κομμάτι για να το δέσουμε και προφανώς έχουμε και την κάμερα, η οποία έρχεται μέσα σε αυτό το άσπρο, είναι με την οθόνη μπροστά, εδώ πέρα είναι η κάμερα με τον αισθητήρα και από πίσω εδώ είναι η κύρια οθόνη. Αυτά είναι τα βασικά. Τι άλλο μας έχει εδώ? Μας έχει εδώ επίσης κάποιες οδηγίες, εντάξει. Αυτά εδώ είναι από ό,τι καταλαβαίνω αυτοκόλλητο και μας δείχνει εδώ επίσης πώς μπορούμε να κολλήσουμε στο κράνος μας τον adapter που μας έχει φέρει. Λοιπόν, μας έχει επίσης και ένα βιβλιαράκι, δεν έχει κάτι στα ελληνικά. Και αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια που βλέπετε. Και επίσης,
πριν προχωρήσω στο να ανοίξω την κάμερα, βρήκα, γιατί το κοίταξα λίγο, πώς ανοίγει και αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο καπάκι που βλέπετε και εδώ πέρα μέσα είναι που μπαίνει η μπαταρία. Οπότε, και αυτό βέβαια το δείχνω καθαρά και μόνο για αυτούς που δεν είχαν ποτέ GoPro όπως είμαι εγώ. Άρα λοιπόν παίρνουμε με το χέρι μας, κάνουμε αυτό εδώ, αυτό αν το δείτε τραβιέται λίγο προς τα κάτω, βγαίνει, ανοίγουμε, οπότε έχουμε αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε και βάζουμε την μπαταρία. Απλό, λιτό, απέριτο, το κλείνουμε, το καπακώνει ξανά, το σπρώχνουμε προς τα κάτω και είναι έτοιμο. Αυτό εδώ πέρα δεν έχω καταφέρει να ανοίξω ακόμα, πιθανότητα να θέλει νύχια, κάτι που εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω. Πάω όμως να την ανοίξω για να κάνω και το update. Επίσης, μια πολύ βασική λεπτομέρεια, όπως μπορούμε να δούμε εδώ, που δεν σας το ανέφερα, είναι ότι εδώ πέρα μέσα, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι και η θύρα USB-C. Άρα δηλαδή, θα πρέπει το καπάκι το συγκεκριμένο να το ανοίγουμε για να μπορέσουμε να την φορτίσουμε. Σαφώς φορτίζει, το βλέπετε εδώ πέρα, σαφώς φορτίζει και μέσω πρίζας κανονικά στον τοίχο και μπορούμε να το φορτίσουμε και με power bank για να μην έχουμε κάποιο θέμα εφόσον είμαστε on the go, καθοδόν ή όπως θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, έχω φέρει το παλιό μου το κινητό εδώ πέρα, το P30 Pro, έχω εγκαταστήσει και εδώ την εφαρμογή γιατί αυτή τη στιγμή το βίντεο που βλέπετε τώρα εσείς εδώ πέρα είναι τραβηγμένο από το Mate XS και εδώ είναι τραβηγμένο από την κάμερα. Άρα, συνδέουμε το καλώδιο εδώ. Βασικά, το χαρτάκι εδώ τι μας λέει, να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή. Άρα, την εγκαθιστούμε, την ανοίγω. Αν δεν το βλέπετε εδώ πέρα, απλά μας ρωτάει αν έχουμε ήδη κάμερα ή όχι. Ανοίγω και αυτό εδώ πέρα, επίσης μια πολύ μικρή επισήμανση που δεν το ήξερα προηγουμένως. Εδώ πέρα μέσα στην θήκη, πέραν της μπαταρίας, την οποία θα βγάλω, μας έχει, είπαμε, το USB-C και εδώ επάνω μας έχει και την υποδοχή για την κάρτα την microSD. Για την κάρτα την microSD θα σας πω σε λίγο. Πάμε όμως να κάνουμε το update. Λοιπόν, εγώ τώρα κανονικά πρέπει να συνδέσω και την κάμερα πρώτα και μετά θα δούμε. Άρα λοιπόν το βάζω και αυτό. Ωραία, εδώ πέρα η κάμερα μας λέει ότι τραβάει 3 W πάντως, αν το βλέπετε. Your camera must be updated before you can use it. Έχει ανάψει το λαμπάκι το κόκκινο εδώ πέρα. Επίσης έχει ένα ακόμη λαμπάκι εδώ μπροστά, όπως το βλέπετε, που είναι και αυτό αναμένο. Αυτό είναι και η ένδειξη ότι τραβάμε με την κάμερα εκείνη τη στιγμή. Μας το δείχνει. Άρα, πατάω λοιπόν εγώ το κουμπάκι αυτό, κάνει ένα κλικ. Ωραία. Αυτό το πλαστικό με κάποιον τρόπο βγαίνει. Λοιπόν, εγώ επιλέγω εδώ ότι έχω μια GoPro. Κάνω pair my GoPro. Ωραία. Λοιπόν, το κινητό μου στην εφαρμογή μου λέει ότι κάνει αναζήτηση για την κάμερα. Hero 10 Black. Α, πρέπει να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, η κάμερα, για να σας πω την αλήθεια, έχει πάρα πολύ ωραία απόκριση. Προφανώς δεν έχει γλώσσα στα ελληνικά. By using GoPro, I agree to the term of use available at GoPro. Ok, agree. Από πού βγαίνει αυτό το πλαστικό τώρα, η αλήθεια είναι. Ωραία, να το βγάλουμε γιατί δεν βλέπω τίποτα. Turn on to tap your footage with location. On. Insert SD card. Και μου το κλείνει. Μου το έκλεισε
Η αλήθεια είναι ότι μου έκλεισε την κάμερα γιατί μου λέει ότι πρέπει να εισάγω μία κάρτα μνήμης. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια. Βασικά έχω, απλά δεν ξέρω που τις έχω. Τέλος πάντων, θα το ξανανοίξω. Λοιπόν... ξανά από την αρχή. Θα πάρω μία κάρτα μνήμης και επανέρχομαι. Λοιπόν, βρήκα μία κάρτα μνήμης, η οποία με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ήξερα πού ακριβώς ήταν και για να σας πω την αλήθεια, πιο εύκολα έβρισκα την παλιά της κάρτας μνήμης της Sony, της Mi 2, παρά μία microSD. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα λοιπόν να την τοποθετήσουμε μέσα στην κάμερα. Άρα, έρχομαι εγώ εδώ και βγάζω την μπαταρία και τώρα πρέπει να μαντέψω πώς τη βάζουμε. Λογικά μπαίνει έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, οι κάρτες μνήμης μπαίνουν με αυτά προς τα έξω, να το πούμε έτσι. Οπότε, βάζουμε αυτό. Βάζουμε ξανά την μπαταρία. Ανοίγουμε την εφαρμογή στο κινητό. Συνδέουμε... όχι. Got it. Πάμε πίσω. Λοιπόν, συνδέουμε αυτό εδώ. Το συνδέσαμε, Hero 10 Black. Και τώρα ανοίγουμε την κάμερα. Ωραία. Κάνουμε από την αρχή τη ρύθμιση όσον αφορά. Να τονίσω λίγο εγώ εδώ το εξής. Η κάμερα με το που θα βάλουμε μέσα την κάρτα μνήμης, αν διαβάσει ότι είναι λάθος, θα μας ζητήσει να κάνει format. Όπως έκανε δηλαδή σε μένα αυτή τη στιγμή. Άρα, αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης την οποία χρησιμοποιούσατε προηγουμένως σε κάποια άλλη συσκευή ή έχει κάτι άλλο μέσα, μεγάλη επισήμανση και μεγάλη προσοχή να κάνετε backup όλα τα αρχεία. Γιατί αλλιώς, φυλάκερο φιχτά, που έλεγε και η Πετρούλα. Λοιπόν, εμένα μου έχει τελειώσει τώρα το format και εγώ θα πάω να την ανοίξω ξανά. Ανοίγει. GoPro. Ωραία. Πάμε πάλι. English. Agree. GPS on. Your GoPro must be updated before you can use it. Leave it on and start the GoPro quick app to pair and continue. Ωραία. Άρα λοιπόν στην οθόνη μας έχει βγάλει οδηγίες, όπου μας λέει ότι πρέπει να την κάνουμε update, να την αφήσουμε ανοιχτή και να ασχοληθούμε με την εφαρμογή στο κινητό για να τη συνδέσουμε και να συνεχίσουμε. Continue. Στην εφαρμογή κάνει αναζήτηση για κάμερα. Να δούμε τώρα τι θα μας δείξει. We found your GoPro. Η GoPro βρέθηκε. Ας αρχίσουμε και να συνδέσουμε την GoPro με το τηλέφωνο. Σύνδεση. Μας κάνει έτοιμα σύζευξης Bluetooth, άρα θέλουμε να την συνδέσουμε. Η κάμερα, όπως ακούσατε, έχει κάνει ήδη και έναν ήχο, που σημαίνει ότι μάλλον ξεκίνησε ήδη η διαδικασία της σύνδεσης. Η εφαρμογή μας λέει ότι συνδέθηκε. Μας ζητάει να δώσουμε ένα όνομα στην κάμερα. Εγώ θα δώσω ένα εδώ έτσι στην τύχη απλά για να υπάρχει. Save new name, ωραία. Αλλιώς μας δίνει την επιλογή να κρατήσουμε το αρχικό, δηλαδή μας λέει ότι μπορούμε να κρατήσουμε το GP και ένα νούμερο. Okay. Και τώρα μας λέει, let's install your update, να εγκαταστήσουμε την αναβάθμιση. The rest of the update will only take a few minutes, leave your camera on and don't leave the quick app until the update is complete. Ωραία, άρα λοιπόν μας λέει να εγκαταστήσουμε την αναβάθμιση, την ενημέρωση. Η ενημέρωση θα διαρκέσει κάποια λεπτά, να αφήσουμε την κάμερα ανοιχτή και να μην αποχωρήσουμε από την εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση.
Και μας λέει Hero 10 Black version 1.10. Welcome to Hero 10 Black. Continue to update. Update camera. Λοιπόν, connecting to your camera's Wi-Fi, your phone may ask for permission to access your GoPro. Συνδέεται με το Wi-Fi της κάμερας, το τηλέφωνο μπορεί να ζητήσει άδεια για να συνδεθεί. Σύνδεση. Συνδέεται λοιπόν με την κάμερα. Εδώ πέρα είναι που χρειάζεται να... Okay. Λοιπόν, έχουμε τα εξής θεματάκια εδώ πέρα, όπου μας τα δείχνει. Μας λέει ότι η μπαταρία του της κάμερας πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%. Έχει βασική προϋπόθεση η μπαταρία του τηλεφώνου να είναι τουλάχιστον 15%, να έχουμε δυνατό σήμα Wi-Fi, να έχουμε μία SD κάρτα, η SD κάρτα να έχει χώρο, η κάμερα να είναι ανοιχτή και η κάμερα επίσης να είναι διαθέσιμη. Δηλαδή να μην κάνουμε εγγραφή ή οτιδήποτε. Εγώ όμως επειδή εδώ πέρα δεν έχω 15% μπαταρία, θα το ακυρώσω. Θα κλείσω την κάμερα, επίσης, συνεχόμενα. Ωραία, κλείνω και την εφαρμογή και θα βάλω το κινητό αυτό να φορτίσει ελαφρώς, να πάει δηλαδή μέχρι το 15-20%, ούτως ώστε να μπορέσω να κάνω το update. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν το καλώδιο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα βάζουμε όλα μπροστά μας, συνδέουμε το κινητό, ωραία, ανοίγουμε την εφαρμογή, λοιπόν, ξανασυνδέουμε την κάμερα, ωραία, την ανοίγω πάλι εγώ. Λοιπόν. Να δούμε λίγο τώρα τι θα μας κάνει. Ναι, οκ, okay, ξανά αγκρί. Οπότε. Camera found. Ωραία. Το επιλέγουμε. Μας ξαναβγάζει πάλι να κάνουμε το update. Συνδέεται ξανά λοιπόν η συσκευή με την κάμερα. Είχαμε δώσει την άδεια προηγουμένως, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η σύνδεση. Το βλέπετε εδώ πέρα, λέει συσκευή για χρήση με GoPro Quick. Μας έχει βγάλει πάλι να αποδεχτούμε τους όρους χρήσης, αποδοχή και συνέχεια. Εδώ πέρα όπως μπορείτε να δείτε στην κάμερα έχει βγάλει ότι κάνει το update. Το λέει ξεκάθαρα ότι κάνει updating, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Εδώ πέρα επίσης μας δείχνει ότι κάνει μεταφορά το update στην κάμερα και μας δείχνει και το ποσοστό ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου. Και από κάτω μας λέει να είστε σίγουροι ούτως ώστε να κρατήσετε την κάμερα αναμένη και να μην αποχωρήσετε από την εφαρμογή. Και επίσης μας λέει ότι η κάμερά σας θα κλείσει και θα ανοίξει κάποιες φορές. Έχει μεταφέρει λοιπόν το update στην κάμερα και κάνει παράλληλα το update εδώ. Σας το βάζω για να το δείτε για να δούμε αν όντως θα κλείσει και θα ανοίξει κάποιες φορές όπως αναφέρει και στην εφαρμογή. Σας τα γυρνάω εγώ αυτά από εδώ επίσης για να τα βλέπετε. Ελπίζοντας βέβαια ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να πω λίγο εδώ πέρα επίσης και τα εξής. Η κάμερα σαν κάμερα όσο κάνει το update για να σας τα ενημερώσω έχει και 4 mods. Έτσι τα λέει η GoPro. Τα βλέπω τώρα από τον υπολογιστή, είναι το Max Lens Mod, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω προσθέτει ένα διαφορετικό τζαμάκι, να το πω έτσι, μπροστά από τον φακό, ούτως ώστε να κάνει Max Hyper Smooth for Unbreakable Stabilization and Max Super View for our Widest Angle. Ωραία. Άρα λοιπόν προσθέτει ένα τζαμάκι, το οποίο το ανοίγει ουσιαστικά το πεδίο που πιάνει η κάμερα. Το κάνει super view
Okay. Άρα λοιπόν το κάνει wide angle περισσότερο. Γιατί ούτως ή άλλως σαν κάμερα έχει μια ελαφριά wide angle shot. Έχει επίσης το media mode, το οποίο προσθέτει ένα κατευθυντικό μικρόφωνο θύρα HDMI και κάποια περισσότερα. Το update τελείωσε. Έχει επίσης το display mode, το οποίο προσθέτει extra large flip up screen for framing και vlogging. Άρα δηλαδή, προσθέτοντας το αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μία επιπλέον οθόνη την οποία τη γυρνάμε και βλέπουμε τον εαυτό μας σε μεγαλύτερη οθόνη και όχι μόνο στην μικρούλα. Και έχει και το light mode, το οποίο είναι lightweight, tough and waterproof. Ουσιαστικά προσθέτει ένα φως από πάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα βέβαια λέει ακόμα, ωραία, το κινητό έχει βγάλει, το update έχει τελειώσει. Update is complete when you can see the live view from the camera on the rear screen. Τέλεια. Άρα λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα τώρα, έχει ανοίξει και η οθόνη. Είναι αυτό δηλαδή που μας έλεγε και στην εφαρμογή. Εγώ αυτό το αποσυνδέω, γιατί δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Το κλείνω επίσης και είμαστε έτοιμοι. Η οθόνη λοιπόν είναι αυτή εδώ. Α! Επίσης, μας κάνει αυτό, εγώ δεν το ήξερα, κάνει αυτό, όπως επίσης αν τη γυρίσουμε έτσι, γυρνάει την οθόνη. Γενικότερα, δίνει κατευθυντικότητα σε αυτό που βλέπουμε. Όσον αφορά το μενού του, κατεβαίνει από πάνω και μπορούμε να το γυρίσουμε. Γενικότερα, από ό,τι βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό όσον αφορά την απόκριση. Και αν πάμε από εδώ και πάμε μέσα στις ρυθμίσεις, μας δίνει όλα αυτά που βλέπετε σαν επιλογές. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι στο 24%, ok. Βίντεο, φωτό, timelapse. Λοιπόν, εδώ πέρα με αυτό το κλείνουμε και επίσης επιλέγουμε και το mode. Τώρα το είδα. Άρα, βλέπετε εδώ από πάνω που έχει τις τελίτσες. Αν εγώ έρθω και σας το πατήσω, εδώ πέρα κάτω μας λέει ποιο mode είναι επιλεγμένο. Τώρα εδώ πέρα είναι επιλεγμένο το time warp. Αν σας το πατήσω, το γυρνάει σε βίντεο. Αν το ξαναπατήσω, το γυρνάει σε φωτό. Και αν το ξαναπατήσουμε, προφανώς το γυρνάει στο αρχικό. Πατώντας το αυτό, το κλείνει. Το βλέπετε και εδώ μπροστά, είναι και αυτή η οθονίτσα. Και αφού λοιπόν έχουμε ανοίξει την κάμερα, την έχουμε στήσει, την έχουμε κάνει ενημέρωση, την έχουμε συνδέσει με τα κινητά, την έχω φορτίσει, κάτι ώρες μετά, όπως βλέπετε εντελώς άλλος φωτισμός, αυτή τη στιγμή έξω είναι νύχτα, αφού έχω παίξει μαζί της, την έχω πειράξει, έχω προσπαθήσει τέλος πάντων να τη μάθω, δεν έχω καταφέρει και πάρα πολλά πράγματα, πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά, τα βασικά της. Αυτά δηλαδή τα οποία και καλά την ξεχωρίζουν σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και σίγουρα την ξεχωρίζουν σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, όπως είπαμε, είναι το Hero 10 το μοντέλο. Η διαφορά του σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, το 9, είναι τεράστια, είναι απίθανη, είναι τρομερή, είναι όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε, δεν θα το πιστέψετε, είναι το GoPro που βλέπετε να γράφει εδώ πέρα μπροστά η κάμερα με μπλε γράμματα και το το 10 που βλέπετε να γράφει η κάμερα εδώ πέρα επίσης. Δεν είναι αυτό διαφορά μοντέλου? Δεν είναι αυτό διαφορά για να το κάνει αυτό το πράγμα που βλέπουμε τώρα καλύτερο σε σχέση με την 9? Αυτή είναι η πρώτη και η πιο εμφανής διαφορά, η αλήθεια είναι. Αλλά πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα. Αρχικά, όσον αφορά όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή την πρώτη εικόνα. Μπροστά εδώ πέρα, αυτό εδώ έχει μεγάλη αλλαγή σύμφωνα και με τα σχόλια που έχω διαβάσει και εγώ στο ίντερνετ, όπου ουσιαστικά η βασική του διαφορά, σκότωσα μια σκνήπα, η βασική του διαφορά είναι ότι το συγκεκριμένο το τζαμάκι επάνω έχει καλύτερη επίστρωση ολαιοφοβική, με αποτέλεσμα να μην κρατάει τόσο πολύ νερό όταν τη χρησιμοποιούμε στη θάλασσα, γενικότερα όταν τη χρησιμοποιούμε στο νερό, άρα να μην μας καταστρέφει, να το πω έτσι, τα πλάνα όταν τη βγάζουμε από το νερό, γιατί μπορεί να μείνει κάποια σταγόνα εδώ πέρα και αυτό να παρεμβάλλεται στην εικόνα που λαμβάνει ο φακός και αποθηκεύει. Από εκεί και πέρα,
ο καινούργιος επεξεργαστής, ο GP2, τον οποίο αυτή η κάμερα έχει μέσα, λένε ότι είναι διπλάσιος όσον αφορά την απόδοση σε σχέση με τον GP2 που είχε προηγουμένως. Αυτό σημαίνει ότι επειδή η κάμερα αυτή, όπως και η προηγούμενη, έχουν την μπροστά την οθόνη και έχουν και την πίσω την οθόνη. Άρα ο επεξεργαστής πρέπει να στείλει εικόνα και στις δύο, γιατί στην κάμερα δεν είναι το ότι λειτουργεί μόνο η μία η οθόνη και η άλλη κλείνει, λειτουργούν και οι δύο ούτως ή άλλως. Οπότε ο επεξεργαστής, επειδή είναι πιο καλός, πιο δυνατός, πιο καινούριος, μπορεί να τις υποστηρίξει καλύτερα σε σχέση με το πώς υποστήριζε το προηγούμενο μοντέλο ο επεξεργαστής του. Γιατί στο προηγούμενο μοντέλο στην 9άρα λίγο κολούσε, λίγο σκάλωνε. Λίγο γενικότερα είχε κάποια θεματάκια ως προς τη χρήση. Αυτό βέβαια ταυτόχρονα σημαίνει ότι έχουμε και καλύτερη απόκριση της οθόνης, γιατί δεν κολλάει τόσο πολύ λόγω του ότι ο επεξεργαστής μπορεί πλέον να το υποστηρίξει και να το στηρίξει συγκριτικά με τον προηγούμενο. Σαφώς όσον αφορά τις οθόνες έχουμε μία μικρή βελτίωση. Επίσης δεν είναι δηλαδή μόνο ο επεξεργαστής. Τα μεγέθη αυτών είναι 2,27 ίντσες η πίσω και 1,44 ίντσες η μπροστά. Πέραν αυτών των δύο στοιχείων, ωστόσο, έχουμε και καλύτερη λήψη ως προς το φορμά, τον τύπο του αρχείου τα οποία τραβάει και του βίντεο και της φωτογραφίας. Όσον αφορά τη φωτογραφία, λοιπόν, είναι στα 23 MP, το βίντεο έχει πάει στα 5,3K με 60 με έως 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο, στο 4K με έως 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο, όχι 160 που είπα πριν. Και επίσης έχουμε φτάσει στο Full High Definition με 240 καρέ ανά δευτερόλεπτο, άρα δηλαδή πλέον μιλάμε για slow motion βίντεο. Επίσης έχει το HyperSmooth 4, αυτό βέβαια σαν χαρακτηριστικό και σαν λειτουργία λένε ότι είναι η καλύτερη σταθεροποίηση εικόνας που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε action κάμερα στην αγορά. Υπάρχουν αντίστοιχες τεχνολογίες και των ανταγωνιστών, απλά της GoPro λένε ότι είναι η καλύτερη μέχρι στιγμής. Η κάμερα από κάτω έχει αυτά εδώ πέρα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να την εγκαταστήσουμε, να το πω έτσι, στο κράνος, στο ποδήλατο, στη μηχανή ή γενικότερα οπουδήποτε θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε. Αυτά είναι ενσωματωμένα στην κάμερα, δεν βγαίνουν, απλά διπλώνουν και ανοίγουν. Επίσης η κάμερα υποστηρίζει να τραβήξουμε φωτογραφίες και να αποθηκεύσουμε τα αρχεία RAW, όπως επίσης κάνει και μία λειτουργία με HDR για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Έχω ανοίξει και τον υπολογιστή εδώ πέρα για να δω κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά κάτι που μπορεί να μην θυμάμαι. Μπράβο, είναι το Horizon Leveling. Ουσιαστικά είναι οριζοντιοποίηση. Κατάφερα και το είπα. Να το πω έτσι. Αυτό το είχε και η Hero η 9. Η βασική του διαφορά εδώ πέρα είναι η εξής. Η Hero 9 το είχε και υποστήριζε όταν χρησιμοποιούμε την κάμερα. Κάποιες φορές μπορεί να τη γυρίσουμε στο πλάι και αυτό αλλάζει τη γωνία λήψης του περιεχομένου. Η Hero 9 είχε τη δυνατότητα αυτό να το κρατάει οριζόντια. Αυτό είναι που σας είπα, να το οριζοντικοποιεί. Το Horizon Leveling όπως το λένε στα αγγλικά. Η 9άρα μπορούσε να κρατήσει οριζόντια τη λήψη μέχρι τις 27 μοίρες. Η συγκεκριμένη κάμερα, η καινούρια, μπορεί να κρατήσει τη λήψη οριζόντια μέχρι 45 μοίρες. Μετά εκ των πραγμάτων θα γυρίσει. Υπάρχει επίσης το Time Warp, όπου εδώ είναι το Time Warp το 3, το οποίο και καλά λένε ότι συμπυκνώνει τις λήψεις, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να το κάνεις, όχι slow motion, να το κάνεις fast forward το βίντεο για να μπορείς να τα βλέπεις πιο γρήγορα. Αυτό δεν έχω καταλάβει και δεν ξέρω αν γίνεται μετέπειτα στην επεξεργασία ή αν το κάνει η κάμερα μόνη της. Έχω την αίσθηση όμως ότι το κάνει η κάμερα. Επίσης μιλάμε για μια τεχνολογία, το Live Burst, το οποίο καταγράφει 1,5 δευτερόλεπτο πριν και μετά τη λήψη, το τι γίνεται, ούτως ώστε και καλά να μην χάνουμε κάποια στιγμή ή κάτι άλλο. Και έχουμε και το Hindsight, το οποίο καταγράφει 30 δευτερόλεπτα. Αυτό δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει για να σας πω την αλήθεια, πιθανότητα είναι με κάποια ρύθμιση από μέσα. Ωστόσο έχουμε και το Hindsight, το οποίο καταγράφει 30 δευτερόλεπτα πριν πατήσουμε το κουμπί της λήψης, ούτως ώστε να μην χάσουμε και από εκεί κάποια στιγμή ή κάτι άλλο. Τώρα, επειδή εγώ δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει GoPro, δεν ξέρω τι παίζει με αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, ωστόσο υπάρχει σαν τεχνολογία. Όπως όλες οι κάμερες πλέον, λόγω και της αναγκαστικής παραμονής στο σπίτι, όπως έτσι και αυτήν βασικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε stream
στο ίντερνετ, να τη χρησιμοποιούμε δηλαδή και σαν web κάμερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 1080p, δηλαδή μέχρι full high definition, δεν μπορεί να ανέβει παραπάνω. Και ένα πολύ καλό, το οποίο τώρα είναι και στο ίντερνετ, στα σχόλια γενικότερα, είναι το ότι αν τη χρησιμοποιήσουμε έτσι, μπορεί ταυτόχρονα και παράλληλα να χρησιμοποιηθεί και το hyper smooth. Άρα δηλαδή, εάν κουνηθεί ή οτιδήποτε, είναι κάτι το οποίο δεν θα φανεί ή αν φανεί θα είναι πάρα πολύ αμυδρό ως προς την χρήση. Επίσης, μια διαφορά που δεν υπάρχει είναι το ότι η κάμερα αυτή έχει ίδιο αισθητήρα με την Hero την 9. Ο αισθητήρας είναι 1 προς 2 τρίτα. Δεν έχει αλλάξει το μέγεθος. Έχει αλλάξει μόνο το ότι πιάνει, τραβάει φωτογραφίες στα 23 MP σε σχέση με τα 12 που τραβούσε η 9. Αλλά ούτως ή άλλως από τη στιγμή που το μέγεθος του αισθητήρα δεν έχει αλλάξει, σημαίνει ότι η λήψη του όσον αφορά το χαμηλό φωτισμό και γενικότερα είναι ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει αρκετά και είναι μεγάλη διαφορά είναι ότι στο μενού της κάμερας πλέον έχει 3 προφίλ λήψης βίντεο. Αυτό είναι το βασικό όσον αφορά τη διαφορά. Σε σχέση με το προηγούμενο, το οποίο είχε ένα, το οποίο είχε πάρα πολύ ζωντανά χρώματα, που ήταν το GoPro Profile νομίζω, και ακόμη ένα που ήταν άλλο εντελώς, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του. Υπάρχει και ένα τρίτο προφίλ ανάμεσα σε αυτά τα δύο που είναι το Neutral. Και αυτό είναι λίγο καλύτερο όσον αφορά τη λήψη, γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε είτε πάρα πολύ ζωντανά χρώματα, τα οποία μπορεί να είναι και υπερκορεσμένα ή κορεσμένα, ή να έχουμε λιγότερο ζωντανά χρώματα. Είναι neutral. Και υπάρχει επίσης και μία ακόμα λειτουργία, μπράβο, η οποία έχει να κάνει με το sharpness, με την καθαρότητα της εικόνας. Το sharpness τέλος πάντων, το οποίο και αυτό πλέον έχει 3 επίπεδα και μπορούμε να επιλέξουμε. Γενικότερα, λίγο στο ίντερνετ που το έψαξα και αυτό, λέγανε ότι είναι πάρα πολύ βολικό και πάρα πολύ καλό σαν επιλογή το ότι υπάρχουν αυτά, γιατί έχει βελτιωθεί και η εικόνα που μπορεί να λάβει η κάμερα. Και αυτό, όπως το βλέπεις, βέβαια λένε ότι αυτό θα το καταλάβει κάποιος ο οποίος καίγεται και είναι πάρα πολύ ψήρας. Με αυτό το αντικείμενο, σε καθημερινή χρήση δεν θα το καταλάβουμε όλοι πάρα πολύ. Δεν το ξέρω να σας το απαντήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τραβήξει ακόμα κάποιο βίντεο πέρα από κάτι τυχαία βίντεο που τραβούσα απλά για να δω πώς τραβάει και πώς αποθηκεύει και τέτοια. Η κάμερα επίσης, εάν η κάρτα μνήμης που έχουμε δεν είναι πάρα πολύ γρήγορη, μας βγάζει μήνυμα στο οποίο θα σας πω ευθύς αμέσως τι λέει για να μας ενημερώσει να πάρουμε μια καινούργια. Λοιπόν, το μήνυμα που βγάζει, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα το συγκεκριμένο. Ουσιαστικά μας λέει να κάνουμε αναβάθμιση στην SD κάρτα μας και επίσης μας λέει ότι η SD κάρτα μπορεί να είναι πολύ αργή για κάποιες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε μια γρηγορότερη κάρτα, V30 ή περισσότερο, για να βελτιστοποιήσετε την απόδοση. Αυτό διαβάζει την κάρτα και μας το προτείνει ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη λήψη στο βίντεο. Γιατί σίγουρα θα τραβάμε 5K ή 4K περιεχόμενο, εδώ σίγουρα χρειαζόμαστε μια πολύ γρήγορη κάρτα. Όσον αφορά την κάρτα μνήμης τώρα, επειδή λίγο το έψαξα, η συγκεκριμένη κάμερα, σύμφωνα από ό,τι βλέπω και με τη σελίδα της GoPro, γιατί υπάρχει μια σελίδα στην οποία η GoPro λέει SD κάρτες οι οποίες δουλεύουν με τις GoPro κάμερες, και μας δίνει ότι στην Hero 10 την Black, τα ελάχιστα σαν απαιτήσεις που υπάρχουν είναι microSD κάρτα με V30 ή UHS 3 rating. Προτείνει κάποιες κάρτες επίσης, όπου μας λέει ότι είναι η SanDisk Extreme, η Extreme Plus και η Extreme Pro, τα 3264, 128, 256 ή 512 GB. Το μέγιστο που μπορεί να υποστηρίξει σε κάρτα μνήμης είναι 512 GB. Προτείνει επίσης τις Lexar της Professional 1066H Silver Series. Αντίστοιχα, 64, 128, 256 και 512 GB. Δεν ξέρω, αυτό δεν το λέει κάπου για να σας πω την αλήθεια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να βάλουμε μια κάρτα μνήμης η οποία να είναι αντί για V30 να είναι V60 ή V90 και η κάμερα αυτό θα το εκμεταλλευτεί. Δεν το έχω βρει, δεν το λέει κάπου για να μπορέσω να σας το απαντήσω ή να σας το ενημερώσω γενικότερα από την αρχή. Εάν ωστόσο δεν είναι, η κάρτα μας είναι V90 ή V60 και δεν το υποστηρίζει η κάμερα το συγκεκριμένο, θα παίξει με το V30 που λέει ότι είναι το ελάχιστο ή το UHS-3. Τώρα, απλά για να το εξηγήσουμε, το V3 ή το UHS, αυτή είναι η αρρύθμιση να το πω έτσι, το rating όπως το λένε, το V3, V60, V90 ουσιαστικά μας υποδεικνύει
την ελάχιστη ταχύτητα την οποία εγγυάται ο κατασκευαστής ως προς την εγγραφή. Δηλαδή το V30 είναι 30 Mbps το δευτερόλεπτο. Το V60 αντίστοιχα είναι 60 Mbps το δευτερόλεπτο και το 90 επίσης και αυτό αντίστοιχα με αυτό. Αυτό είναι το ελάχιστο. Σίγουρα αν θα βάλουμε μια κάρτα μνήμης η οποία είναι 512 μας δίνει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να εγγράψουμε περιεχόμενο. Το μόνο το οποίο θα μας σταματήσει ως προς το κομμάτι της εγγραφής είναι η μπαταρία. Όπως βέβαια και η Hero E9, έτσι και εδώ η μπαταρία η συγκεκριμένη είναι στα 1720 mAh, αν θυμάμαι καλά, λιθίου η μπαταρία. Ναι, είναι στα 1720, τέλος πάντων το λέει, ναι, 1720, το βρήκα. Άρα, αν έχουμε κάποια μπαταρία από προηγούμενη GoPro, δεν ξέρω αν θα παίξει, για να σας πω την αλήθεια. Αν έχουμε κάποια μπαταρία από τη Hero T9, σίγουρα θα παίξει. Έχω βρει στο ίντερνετ, στην Amazon, λίγο κοιτώντας, κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν βγάλει μπαταρίες που είναι στα 1750 και λένε ότι παίζουν, γιατί ουσιαστικά έψαχνα για μια βάση για να μπορέσω να βάλω την κάμερα στο ποδήλατο. Δεν βρήκα. Βρήκα στο eBay, βασικά δεν βρήκα στην Amazon. Και έτσι όπως έψαχνα στην Amazon, μου έβγαλε κάτι εταιρείες οι οποίες έχουν θήκες, φορτιστές για μπαταρίες που έρχονται μαζί με 2 ή 3 μπαταρίες. Αυτό είναι γύρω στα 40-45 ευρώ. Κάποια στιγμή θα πάρω, η αλήθεια είναι, γιατί και στο ίντερνετ λίγο που το διάβασα συστήνουν ότι είναι καλό να έχεις και μια δεύτερη μπαταρία, γιατί αναλόγως του αν γράφεις με 4K, με 5K, με Full HD ή 2,7K, τελειώνει και η μπαταρία και λένε ότι είναι καλό να έχεις μια δεύτερη. Αλλά υπάρχουν και αυτά, 1720 mAh, ίδια μπαταρία με την GoPro Hero 3, όπως έχουμε ήδη πει, άρα παίρνουμε τη βέλτιστη περίπτωση για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της κάμερας, τη συνδέομαι με κινητό, αν είναι Android, USB-C σε USB-C απευθείας ή μέσω Wi-Fi. Αν είναι iPhone ή iPad, USB-C σε Lightning ή αντίστοιχα με Wi-Fi και εδώ πέρα, για να μπορούμε να μεταφέρουμε αρχεία ή για να τη ρυθμίσουμε ή για να την κάνουμε update, το οποίο βέβαια γίνεται και μέσω υπολογιστή, ή για να μπορέσουμε να την χρησιμοποιήσουμε μέσω της εφαρμογής. Απλά να έχετε στο νου σας ότι η εφαρμογή για κάποια πράγματα χρειάζεται συνδρομή, αυτή την ετήσια που δίνει η GoPro, για να μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε όλα. Αυτά από εμένα. Στο βίντεο αυτό, όπως τα καταλάβετε ή καταλάβατε, γιατί σας το γράφω στην οθόνη, σε ένα μέρος και το έκανα δοκιμαστικά για να μπορέσουμε να έχουμε και από αυτό μια εικόνα και μια αίσθηση και μια άποψη, ο ήχος είναι αυτός που τραβάει το κινητό, το Huawei Mate XS. Αυτό εδώ πέρα που έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, εδώ πέρα. Και το έκανα αυτό γιατί απλά ήθελα να μην έχουμε μόνο το κομμάτι που είχα τραβήξει όταν έκανα το unboxing του κινητού για να το ακούσουμε, να έχουμε δηλαδή ένα μεγαλύτερο εύρος χρονικό για να μπορέσουμε να το ακούσουμε. Απλά υπολογίζουμε ότι ο χώρος στον οποίο γυρνάω το βίντεο αυτό αυτή τη στιγμή είναι εσωτερικός, άρα πιθανότητα να έχει κάποια αντανάκλαση στον ήχο ή κάτι άλλο. Αυτά από μένα. Η κάμερα στην Ελλάδα πωλείται στα 549, την έχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες. Ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια για να το δούμε, να σας το απαντήσω, να το ελέγξουμε ή οτιδήποτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά, να προσέχετε, μην ξεχάσετε και μην παραλείψετε να με ακολουθήσετε, να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής, όπως επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο το οποίο ανεβαίνει. Να είστε καλά, γεια σας, σας χαιρετώ.